Πριν κάποια χρόνια, όταν ήμουν πολύ μικρό, κάποιοι πολιτικοί εκείνη τη εποχή έκριναν πω η χώρα μα θα έπρεπε να είναι μέλο τη Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, που τότε παρουσιαζόταν ω μονόδρομο για τα συμφέροντα των πολιτών τη. Κάποιοι αντέδρασαν και κάποιοι πανηγύριζαν για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Στην πορεία βέβαια των χρόνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχτηκε πω είναι καθαρά ένωση του κεφαλαίου. Ακόμη και πολιτικοί που το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, σαν σύνθημα, το καπηλεύτηκαν και το φώναζαν από μπαλκόνια προεκλογικών συγκεντρώσεων, όπω το ΠΑΣΟΚ τότε, στι αποθήκε τη Ένωση, αχνοφαίνονται ακόμη τα συνθήματα τη εποχή εκείνη. Στη συνέχεια, μόλι πήραν την εξουσία στα χέρια του, συμφιλιώθηκαν με την ιδέα του ευρωμονόδρομου που πλέον είχε ανοίξει διάπλατα. Ακόμη και αυτοί που έσχιζαν μνημόνια και βάραγαν ταούλια πριν λίγα χρόνια, ξέχασαν γρήγορα τον επαναστατικό του λόγο και συμβιβάστηκαν το μόνο που από τότε που ήμουν μικρό μέχρι σήμερα, που έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου, είναι σταθερό στι τοποθετήσει του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα που οι οραματιστέ Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την εξουσία στα χέρια του και κυβερνούν τη χώρα αυτή. Στα 40 και πλέον αυτά χρόνια έχει υποβαθμιστεί το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Υπάρχει υποστελέχο στο δημόσιο σύστημα υγεία, ιδιωτικοποίηση τη παιδεία, λίγε και κακοπληρωμένε πλέον δουλειέ. Εμείς που επιλέξαμε να ζήσουμε στην επαρχία και στον τόπο μας, εδώ που γεννηθήκαμε, βλέπουμε πως και η ατάκα της αποκέντρωσης ήταν ένα τέχνασμα. Ως αυταπασχολούμενοι, έμποροι και βιοτέχνε δίνουμε καθημερινά αγώνα επιβίωσης. Οι ώρες εργασία εργασίας ξεπερνούν κατά πολύ το 8ωρο και πολλές φορές χρειάζεται να εργαστούμε για περισσότερο από 12 ώρες. Με λύπη διαπιστώνουμε πως όσο περνάει ο καιρός, οι συνάδελφοι κρατούν τι επιχειρήσει του ανοιχτές, ελπίζοντας πως θα προλάβουν να βγουν σε σύνταξη. Νέοι δεν τολμούν να επιχειρήσουν, καθώ οι συνθήκε είναι ακατάλληλε. Τα πολυκαταστήματα, που πλέον δραστηριοποιούνται και σε μικρέ πόλει, συσσωρεύουν τα λίγα χρήματα που οι συμπολίτε μα έχουν. Οι βιομηχανικοί εργάτε, κακοπληρωμένοι με εξοδοτικά ωράρια, δεν θα τα έβγαζαν πέρα εάν δεν είχαν και τι αγροτικέ εργασίε. Ακόμη και τι ημέρε των εορτών, που οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πληρώνουν το δώρο, και ανεβαίνει το εισόδημά του, εργοστάσια που εδρεύουν στην πόλη τη Αταλάντη του προτρέπουν να φύγουν εκτό τη πόλη με προπληρωμένε κάρτε σε επώνυμε πολυεθνικές τη αρισκία του. Σε εμά μένει το φουγάρο με το μαύρο σύννεφο και τα υγρά λίμματα που υπερχιλίζουν και τρέχουν ανεξέλεκτα... μέσα σε γεωργικέ καλλιέργειε, υποβαθμίζοντα γεωργικά προϊόντα τη περιοχή. Όλα αυτά βέβαια γίνονται με την ανοχή των τοπικών αρχόντων, οι οποίοι του επιβραβεύουν και παρασημοφορούν με βραβεύσει, πλακέτε, πλατείε και δημόσιε ευχαριστίε. Ω ελεύθεροι επαγγελματίε, δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να μεταναστεύσουμε. Το νέο φορολογικό είναι μια καινούργια θηλιά στο λαιμό μα. Με 50% προκαταβολή, όχι αφορολόγητο, τέλο επιτιδεύματο και το ΚΕΑΟ για λογιστικά υπόλοιπα λίγο ευρώ, ευρώ να μα αφήνει χωρί να έχουμε περίθαλψη. Η κυβέρνηση των λίγων έδωσε λύσκειο στου αγρότε να επενδύσουν, λέει, σε φωτοβολταϊκά. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκεί που οι πατεράδες μας παρήγαγαν τροφή από τη γη να παράγουμε ενέργεια που μας την επιστρέφουν σε τέτοια τιμή που είναι απαγορευτική να τη χρησιμοποιήσουν οι αγρότες και οι αυταποσχολούμενοι βιοτέχνες. Το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο και αυτό μετακυλίεται στα προϊόντα που μέχρι να φτάσουν στον τολικό καταναλωτή υπερδιπλασιάζονται οι τιμές τους. Η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, προστάζει με τι νέε οδηγίε τη ο φτωχό Νότο να παράγει βιολογικά, ποιοτικά και να εξάγει τα προϊόντα στον πλούσιο Βορρά σε εξευθυλιστικέ τιμέ. Τα βουνά τη Λοκρίδα, δυστυχώ, έχουν γεμίσει με ανεμόμυλου παραγωγή ενέργεια, μόνο που με αυτόν τον τρόπο έχει αλλάξει το μικροκλίμα τη περιοχή. Τα νέα παιδιά κάθε καλοκαίρι μεταμορφώνονται στου σε σερβιτόρου τη Ευρώπη, καθώ αναγκάζονται να εργάζονται σε άθλιε συνθήκε τουριστικά καταλήματα. Για να μην σα κουράζω, λοιπόν. Αυτοί είναι κάποιοι από του λόγου που μα αναγκάζουν να ενώσουμε τι φωνέ μα. Οι αυτοαπασχολούμενοι έμποροι και βιοτέχνε Αταλάντη, με του αγρότε του Ενεργοδοτικού Σύλλογου Αταλάντη, με το Σωματείο τη ΕΣΑ, το Συνδικάτο του Ιδρυτικών Υπαλλήλων Θεότητα, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών και το Σωματείο τη ΛΑΡΚΟ. Από κοινού έχουμε δημιουργήσει ένα μέτωπο αντίσταση, αντίδραση σε πολιτικέ που έχουν σκοπό την υποβάθμιση των ζώων μα. Επειδή έχουμε μάθει να δουλεύουμε, ξέρουμε και να μαχόμαστε. Όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε στου αγώνε μαζί με του αγρότε στα μπλόκα, με του αυτοσχολούμενου στι απεργιακέ κινητοποιήσει και στι πλατείε και του ουσιαστικά μαχόμενου εργαζόμενου στη δεν είδαμε κανένα κυβερνητικό πολιτικό από την υπουργομάνια αυθαιότητα να είναι δίπλα μα. Κοντά μα ήταν μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα. Γι' αυτό συστρατεύουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα και καλώ και όλου του συναδέλφου στον αγώνα για ενίσχυση του ΚΚΕ στο συνεχή αγώνα ενάντια στι αντιδραστικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του εγχώριου κεφαλαίου. Σε του ΚΚΕ, συνεχίστε δυναμικά και εμεί είμαστε μαζί σα.